δέχτηκα με μεγάλη χαρά σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τον κύριο Πάιερ, και φυσικά την καινούρια γενική πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια σειρά από θέματα. Η έλευση της νέας γενικής προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη αλλά και καλή στιγμή για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι γεγονός ότι χάρη στη ενεργό εμπλοκή και το όραμα του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών όλο το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε ως περιοχή, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, να έρθει ακόμη πιο κοντά στους φυσικούς μας συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό φαίνεται και εδώ στην περιοχή μας, σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η επιχειρηματικότητα και άλλα. Και βέβαια, το γεγονός ότι πριν από 2 χρόνια οργανώσαμε την πιο επιτυχημένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όλων των εποχών, με τιμούμενη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οφείλεται στην αφοσίωση του συγκεκριμένου ανθρώπου, του συγκεκριμένου πρέσβη, αλλά και στην καλή συνεργασία που είχαμε καλλιεργήσει και που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την πρεσβεία των ΗΠΑ και το Γενικό Προξενείο. Θέλω να καλωσορίσω τη Γενική Πρόξενο, να της ευχηθώ να συνεχίσει το σημαντικό έργο που άφησε ο προκάτοχός της, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγο καιρό, και να γνωρίζει ότι εμείς εδώ, η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση την προσπάθεια που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Γενικό Πρόξενο και φυσικά με τον πρέσβη των ΗΠΑ για να φέρουμε τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα ακόμη πιο κοντά στην Αμερική και βέβαια ταυτόχρονα να φέρουμε και σημαντικές επενδύσεις από την Αμερική στην περιοχή μας. Και ήδη η Pfizer, η Cisco, η Deloitte και πολλές άλλες με τις οποίες συζητάμε έρχονται στην περιοχή μας, επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η παρουσία πλέον είναι σημαντική. Και αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την κεντρική μας.